Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και συνδεόμαστε απευθείας με την κάτω Κηφισιά, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Τσελίκας, στην κατοικία του 52χρονου επιχειρηματία, όπου είχαμε το περιστατικό. Γιώργο, έλα να δούμε όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας και όσο μας μιλάς, εμείς θα βλέπουμε παράλληλα και τη γραφική αναπαράσταση που έχουμε ετοιμάσει. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Μαρία, από την κάτω Κηφισιά, από το σπίτι του 52χρονου επιχειρηματία. Ήταν λίγο πριν τις 5 ξημερώματα της Δευτέρας, όταν δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν στη μονοκατοικία, βλέπετε πίσω μου εδώ. Στην αρχή μπήκαν από ένα παράθυρο που δεν είχε ασφαλιστεί καλά. Μπήκαν από το παράθυρο μέσα, ψάξανε, επειδή είναι μεζονέτα, ψάξανε κάτω στο ισόγειο, ψάχνανε, δεν βρήκανε τίποτα και οι δύο κουκουλοφόροι ανέβηκαν πάνω στο υπνοδωμάτιο. Εκείνη την ώρα ο 52χρονος τους αντιλήφθηκε με αποτέλεσμα να σηκωθεί από το κρεβάτι. Αλλά δεν πρόλαβε να αντιδράσει γιατί ένας από τους δύο τον χτύπησε με ένα σιδηροδροσό στο κεφάλι. Συνέχισε να παλεύει μαζί τους ο 52χρονος, αλλά ο άλλος πισόπλατα του ρίξε δύο σφαίρες. Άρα εδώ βλέπουμε, Γιώργο, τη στιγμή που οι δύο δράστες μπαίνουν από το υπόγειο στο οποίο μας περιγράφεις, που ήταν προφανώς δεν ήταν κλειδωμένο. Ακριβώς. Ψάχνουν να βρουν τις θηρίδες. Τι ψάχναν να βρουν? Χρήματα. Χρήματα. Τη μαλφή χρήματα, οτιδήποτε. Αλλά τελικά δεν μείναν ικανοποιημένοι και ανέβηκαν στο υπνοδωμάτιο. Με σκοπό να κοιτάξουν αν υπάρχει χρηματοκιβώτιο. Εκείνη ώρα λοιπόν ξύπνησε ο 52χρονος, τους αντιλήφθηκε λοιπόν, ξύπνησε από το θόρυβο. Αμέσως έπεσε πάνω στους δύο κακοποιούς. Ο ένας το χτύπησε με σιδηρολωστό στο κεφάλι, συνέχισε να παλεύει και ο άλλος για να απεμπλακεί από το συνεργάτη του, τον πυροβόλησε εξ επαφής από την πλάτη. Έπεσε κάτω αιμόφρυτος, αμέσως κατέβηκε και ο γιος από τη Σοφίτα, γιατί δύο από τα ενήλικα παιδιά του ήταν εδώ το ένα, δηλαδή οι τρεις άνθρωποι ήταν μέσα εκείνη την ώρα της ληστείας. Κατέβηκε και το βρήκαν αιμόφρυτο και τράπησε φυγή. Το θέμα που στρέφεται η αστυνομία τώρα. Επειδή σύμφωνα με καταθέσεις πρέπει να μιλούσαν ελληνικά, άπτεστα ελληνικά, οι δύο κακοποίοι. Μιας και αναφέρεστε στις καταθέσεις, Γιώργο, μισό λεπτό. Είναι συγκλονιστική η κατάθεση της συζύγου του 52χρονου, η οποία το είπε αυτό που αναφέρεις, ότι οι δύο ήταν βίαιοι και μιλούσαν άπτεστα ελληνικά. Έλα να δούμε μαζί την κάρτα. Κοιτάξτε εδώ πώς περιγράφει τη στιγμή αυτή η γυναίκα. Μαζί ξυπνήσαμε, είχαμε ακούσει θορύβους. Ο Αλέξανδρος πήγε προς την πόρτα της κρεβατοκάμαρας, τότε άνοιξε η πόρτα και βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν άνδρα που φορούσε κουκούλα και έναν δεύτερο πίσω του. Αυτό που μας έλεγε ο Γιώργος. Είδα το ληστή να χτυπά τον Αλέξανδρο με ένα σιδερένιο αντικείμενο στο κεφάλι. Ο σύζυγός μου συνέχισε να αντιστέκεται και να χτυπά το ληστή. Τότε είδα τον δεύτερο δράστη να πυροβολεί τον άνδρα μου από πίσω. Έπεσε αιμόφυρτο στο πάτωμα και οι ληστές άρχισαν να τρέχουν. Είναι προφανές, Γιώργο, ότι η γυναίκα είναι ακόμη σε κατάσταση σοκ. Είναι τα πρώτα που μπορεί να θυμηθεί. Θα καταθέσει και άλλες φορές σίγουρα στην αστυνομία, έτσι. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι επειδή από εδώ 500 μέτρα είναι η Εθνική Οδός, έτσι, Αθηνών Λαμίας, ίσως οι δράστες δεν ξέρουμε και το όχημα διαφυγής τους. Έφυγαν με μηχανή μεγάλου κυβισμού, έφυγαν με αυτοκίνητο, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Αλλά λογικά, επειδή εδώ που είμαστε στην περιοχή 500 μέτρα πιο κάτω, σας λέω, είναι η Εθνική Οδός, ίσως εξαφανίστηκαν προς το σημείο εκεί, Εθνική Οδό. Θα το διαπιστώσει η αστυνομία. Το θέμα είναι εδώ με τους κατοίκους που μιλήσαμε και από χτες που κάνουμε το ρεπορτάζ, ότι πραγματικά νιώθουν ανασφάλεια. Η κατάσταση, Μαρία, έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Πραγματικά νιώθω φοβερή ανασφάλεια. Και όχι μόνο στην περιοχή της Κηφισιάς και σε όλο το λεκανοπέδιο. Θεωρούν ότι καλά, πεζές περιπολίες δεν υπάρχουν. Υπάρχει η ομάδα Δίας που κι αυτοί νομίζω ότι έχουν ένα ωράριο κενό. Δηλαδή από τις 4 τα χαράματα μέχρι τις 5 αλλάζει βάρδια. Οπότε αυτό το κενό εκμεταλλεύονται οι κακοποίοι. Λοιπόν, Γιώργο, σε όλη την Αττική. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα σε αποδεσμεύσουμε προς το παρόν για να συνεχίσεις και στο ρεπορτάζ. Να μιλήσεις με κατοίκους της περιοχής και γείτονες βεβαίως, οι οποίοι άνθρωποι είναι προφανές ότι είναι θορυβημένοι από ό,τι έγινε στην περιοχή εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν και στο σημείο αυτό. Φυσιά και το σπίτι, την οικία του 52χρονου, όπου και βρίσκεται ο Γιώργος Τσελίκας. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο νοσοκομείο Γεννηματάς για να δούμε την κατάσταση της υγείας του 52χρονου. Ξεκινάμε από σένα, Γιώργο. Έχουν πολύ ενδιαφέρον τα στοιχεία που βγαίνουν συνεχώς. Από τον Γιώργο Τσελίκα θα ξεκινήσουμε. Άκουγα τον συνάδελφό μας χθες βράδυ στο δελτίο, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, να λέει πως υπάρχουν πληροφορίες ότι οι δράστες ήθελαν ομήρους ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της εισβολής. Αυτό, Μαρία, φαίνεται το ότι δεν ικανοποιήθηκαν από το ισόγειο του σπίτι ψάχνανε και ανέβηκαν πάνω ενώ γνωρίζανε ότι ο 52χρονος κοιμάται και πήγανε πάνω με σκοπό αυτό που είπες. Τώρα, στα χέρια της αστυνομία έχει δύο πράγματα. Έχει τους κάλικες από το 9 πιστόλι και το DNA και τα αποτυπώματα. Αυτά λοιπόν θα μιλήσουν. Στρέφονται έρευνες πού? Σε προσφάτως από φυλακιστέντες. Εκεί λοιπόν στρέφεται η αστυνομία. Και το δεύτερο, αν πραγματικά είναι Έλληνες, γιατί μιλούσαν άπτεστα ελληνικά, ή είναι αλλοδαποί που μιλούσαν ελληνικά άπτεστα. Και το τρίτο θέμα είναι
Πώς διέφυγαν. Διέφυγαν με μηχανή μεγάλου κυβισμού ή με αυτοκίνητο. Κάμερες στο σπίτι είχε, Γιώργο. Πρέπει να γνωρίζαν οι δράστες. Δεν άκουσα Μαρία. Κάμερες είχε το σπίτι. Αυτό θέλω να πω. Γνωρίζουν ότι οι κάμερες δεν είχε ούτε συναγερμό. Άρα στοχευμένα ήρθαν στο συγκεκριμένο σπίτι. Γιατί δεν γνωρίζουν. Και κάτι άλλο που θα μας πει και ο γείτονας, ο κύριος Αλέξανδρος. Ότι. Ο κύριος Κωνσταντίνος, συγγνώμη. Ότι υπήρχαν και σκυλιά. Υπήρχαν και σκυλιά. Τα σκυλιά εκείνη την ημέρα θα μας τα πει εκτενέστερα ο κύριος Κωνσταντίνος εδώ, που είναι γείτονας και φίλος του Πεντεάγνου. Για πείτε μου ακριβώς για το σκηνικό της Δευτέρας ξημερώματα που βγήκατε 6 ώρα για να πάτε στη δουλειά σας. Τι ακριβώς είδατε? Είδα απέναντι καλά πρώτα μπορεί να ήταν αυτή, αλλά δεν ησυχία δεν έγινε ούτε επιστολές ούτε τίποτα. Είδα ότι την ανοιχτή την πόρτα, κοίτα αυτό το αμάξι, το τζιπ που είναι εδώ πέρα απ' έξω, ότι θα φορτώνουν λόγια για να πάνε για το Πάσχα. Πιο γρήγορα μπορεί κάτι. Και αγνωρίζει την οικογένεια ο άνθρωπος, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ένα απέναντι, μένει ακριβώς απέναντι ο κύριος Κωνσταντίνος. Τα σκυλιά δεν γάβησαν. Τίποτε. Ούτε σκυλιά, αλλά ούτε και μετά που. Γιατί αυτά φεύγουν, κλείνουν την πόρτα αμέσως για να με βγουν έξω. Βγαίναν έξω και λέει με βγουν έξω και καλά. Αλλά είδατε την πόρτα. Ανοιχτή την πόρτα και λέω, δεν φοβάται τα σκυλιά, αφού και εγώ τα έλεγα. Πότε έμαθαν τι ακριβώς έγινε, Γιώργο? Ήταν αυτό. Χωρίς να. Και πότε μάθατε τι ακριβώς έγινε? Μετά μου πήρε τηλέφωνο η γυναίκα μου όταν πήγα πάνω στο χωραργό, σε ένα είδημα στο χωραργό. Στην... Ότι έτσι και έτσι. Ότι ξέρεις τι γίνεται στο Σαματιάδη που έλεγες και τι, πάρε παιδιά. Τα σκυλιά του Σαματιάδη να βλέπω. Η περιοχή εκεί είναι ήσυχη γενικά, η γειτονιά. Φαντάζομαι μένει χρόνια ο άνθρωπος στη συγκεκριμένη περιοχή. Για να μας δώσει μια εικόνα. Θα μας το πει τώρα. Πείτε μου ακριβώς εδώ. Έχουν γίνει πολλά κρούσματα. Πολλά γύρω-γύρω έχουν, πολλά σπίτια έχουν χτυπήσει. Και το τρίτο σπίτι από εδώ πιο πέρα και το άλλο στη γωνία και από πίσω παντού, σε όλη την περιοχή. Εσείς φοβάστε, άμα ομιγέννη το πούνε. Εγώ θα παλέψω όσο μπορώ και ό,τι μπορώ. Και έχω μαζί μου και τον Παλτάπολη στην πράσινο κρεμάτι μου για να μπορέσω και αν τη γραμμή. Όποιος το κουπανίσει και αν κλειτώσει θα κλειτώσει και μη και 70 χρόνων. Πώς ακούει ο άνθρωπος τις συμβουλές της αστυνομίας ότι στην περίπτωση που μπει ληστής μέσα στο σπίτι καλύτερα να κάνετε ότι κοιμάστε? Αστυνόμευση παρά να γίνουν οτιδήποτε έργα και πεζόδρομοι. Αυτό απάντησε πριν. Λέει και ο κύριος Τόσκας, συμβουλεύει ότι αν ομιγέννητο μπουν ληστές να κάνετε το ψόφιο κοριό, να κάνετε πως κοιμάστε. Τι λέτε ρε παιδιά, πώς να κάνω να κοιμάμαι τώρα, όσο κύριε είμαι μα πεθαμένος να είμαι, πάλι θα γρύψω. Δεν μπορώ να είμαι αυτό. Ναι, προκειμένου να προστατεύσει την οικογένειά του. Εντάξει, τώρα ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά. Να σκεφτείς εκείνη την ώρα. Θα κάνεις οτιδήποτε μετά. Ακριβώς. Έγινε στη ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου τώρα. Άλλος μπορεί να κάνει προσκυμάτια, άλλος μπορεί να είναι οξύδι. Αυτό καταλαβαίνουμε. Μπορείς να ζυγάζεις, μπορεί να ζυγάζεις μέσα. Όλη η γειτονιά, όχι μόνο εδώ. Εγώ κάθε μέρα που βγαίνω στο ρεπορτάζ στον δρόμο, νιώθετε ανασφαλής, κύριε, με δύο λόγια. Ανασφάλεια. Δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει ασφάλεια. Δεν υπάρχει. Πώς το λένε. Περιπολίες βλέπετε εδώ αστυνομικό. Καθόλου που δεν βλέπουμε. Ποιο αστυνομικό να περάσει. Δεν περνάει κανένα, κύριε Μεγάλη. Λοιπόν, Γιώργο, θα σα διακόψουμε σε λίγο, έτσι κι αλλιώς θα επιστρέψουμε σε εσά για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο άνθρωπος αυτός. Σε τι κατάσταση είναι ο ίδιος. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης βρίσκεται στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο 52χρονος επιχειρηματίας και ήδη, Γιώργο, έχει υποστεί 2 πολύ ωραία χειρουργία. Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται, Μαρία, η κατάσταση της υγείας του 52χρονου επιχειρηματία, ο οποίος βρίσκεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα δύο χειρουργία χθες κράτησαν τουλάχιστον 10 ώρες. Κατά το δεύτερο, μάλιστα, το αφαιρέθηκε το δεξιό νεφρό λόγω αιμορραγίας. Να πούμε ότι τα περισσότερα προβλήματα παρουσιάζονται κυρίως στην σπονδυλική στήλη, στο θώρακα και στο ύπαρ του ασθενούς. Οι γιατροί δηλώνουν επιφυλακτικοί, περιμένουν να δουν την εξέλιξη του πρώτου 24ωρου για να πούμε περισσότερα πράγματα και δηλώνουν ότι θα είναι κρίσιμες οι πρώτες αυτές ώρες. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δίνουν τον καλύτερό τους αυτό οι γιατροί από την πρώτη στιγμή για να κρατήσουν τον άνθρωπο αυτό στη ζωή. Γιώργο Πρωτοψάλτη, σε ευχαριστώ πολύ και έρχεται τώρα, κυρίες και κύριοι,